Θα συνδεθούμε τώρα ζωντανά μέσω Skype με τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Νίκο Ηλιού. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τον ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι, κύριε Ηλιού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολάτο. Και θα συζητήσουμε σήμερα και λίγο παραπάνω για την οδική ασφάλεια, που φαίνεται ότι αρχίζει και γίνεται ένα μείζον θέμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δευτερεύον εθνικό δίκτυο ή το επαρχιακό δίκτυο. Και εδώ στη Θεσσαλία, φυσικά, έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Χάνονται άνθρωποι και νέοι πολλές φορές. Είδαμε δυστυχήματα και πρόσφατα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά? Ναι, καταρχάς θέλω να σας πω ότι δεν ανέχουμε πλέον τα κλάματα και τις συγκινήσεις και τις μεγάλες κουβέντες από όλους τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την οδική ασφάλεια. Και νομίζω ότι η υπομονή δική μου, όπως και πολλών άλλων και η δική σας υποψιάζομαι, έχει εξαντληθεί επί του θέματος. Λέγαμε τόσο καιρό, είχαμε 1.500-2.000 νεκρούς πριν από 10 χρόνια. Τώρα έχουμε φτάσει στους 600 χοντρικά. Άρα είμαστε καλά, έχουμε πετύχει. Τι έχουμε πετύχει? Έχουν μπει αυτοκινητόδρομοι και το υπόλοιπο 80-85% συμβαίνουν τα δυστυχήματα ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που είναι παρατημένο ή στο αστικό οδικό δίκτυο, όπου οι πόλεις μας είναι αυτές που είναι και εμείς οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Όταν λέμε έργα οδικής ασφάλειας, δεν εννοούμε τις ασφαλτοστρώσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε προδιαγραφές για κυκλικούς κόμβους. Φωνάζω, το έχω πει 3 φορές στη Βουλή. Φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Δεν έχουμε προδιαγραφές για ισόπεδους κόμβους απλούς, τους απλούς που έχουμε έξω από τα χωριά, ας πούμε. Δεν έχουμε προδιαγραφές για σήμανση, κατακόρυφη και οριζόντια οδών πλην αυτοκινητοδρόμους. Στους αυτοκινητοδρόμους τα έχουμε όλα. Mm-hmm. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο ενοχλητικό το γεγονός ότι μιλάς όχι μόνο στους πολιτικούς οι οποίοι έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης από τους κοινούς ανθρώπους, αλλά μιλάς και σε διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, σε μηχανικούς, οι οποίοι σου λένε «έχω υποχρέωση να κάνω έλεγχο ή επιθεώρηση οδικής ασφάλειας». Εμένα προσωπικά, όταν ακούω τέτοιου είδους κουβέντες, η απογοήτευσή μου είναι πολύ μεγάλη. Προφανώς και έχουμε. Γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, τα λεφτά τα οποία δίνει η κοινωνία, όλοι μας, για την οδική υποδομή πρέπει να πιάνουν τόπο. Άρα, και ξέρετε, έχω κάνει προτάσεις εδώ και 4-5 χρόνια στο Υπουργείο, μέχρι που έχω απογοητευτεί. Σε κάθε μία πόλη, για να πιάσουμε τις πόλεις μας, σε κάθε μία πόλη μπορεί να γίνει ένα σχέδιο οδικής ασφάλειας, να σκανάρουμε όλη την πόλη, να δούμε πού είναι τα προβλήματα, πού παρουσιάζονται, γιατί παρουσιάζονται, να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα είναι κοστολογημένες και ιεραρχημένες. Ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν είναι συγκοινωνιολόγος, τι θέλει? Θέλει να έχει προτάσεις με τη σειρά σπουδαιότητας και με το κόστος το οποίο έχουν αυτά. Να δει πώς θα ασκήσει πολιτική. Ωραία, ας το πάρουμε λίγο πιο πρακτικά. Με τα λεγόμενα VUAC, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αναπτύσσονται τουλάχιστον στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στο Βόλο, αλλά και δευτερευόντως και σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Θα αλλάζει αυτό? Γιατί υποτίθεται μπήκαν συγκοινωνιολόγοι, υπάρχουν κάποιοι κυκλικοί κόμβοι που αναπτύσσονται σιγά-σιγά, που σίγουρα επιτείνουν, μάλλον αμβλύνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Απέχουμε πολύ όμως, έτσι δεν είναι? Απέχουμε πολύ, γιατί τα ΣΒΑΚ, τα περίφημα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, είναι στρατηγικά σχέδια. Και όλες οι προτάσεις που κάνουν, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, είναι wishful thinking. Δηλαδή, είναι ευχολόγια το τι θα πρέπει να γίνει. Από το στρατηγικό πρέπει να φτάσουμε στο επιχειρησιακό. Να δούμε πού θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε αυτό το πράγμα. Στα θέματα λοιπόν της βιώσιμης κινητικότητας, το επόμενο στάδιο είναι τα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί αυτά είναι άρρηκτα δεμένα οδική ασφάλεια με βιώσιμη κινητικότητα, και να σχεδιάσουμε έτσι τις υποδομές μας ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους που βάζουν τα ΣΒΑΚ, δηλαδή να έχουμε τον πυλώνα τη δημόσια συγκοινωνία, να έχουμε τους πεζούς, τους ευάλωτους κτλ. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα να έχουμε οδική ασφάλεια. Δεν είναι αποδεκτό σε κάποιους δρόμους που έχουν τεταμένες χαράξεις μέσα στις πόλεις να επιτρέπουμε στους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Ακούω για τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις πόλεις και γελάω με την έννοια ότι στις γειτονιές 30 χιλιόμετρα. Οκ. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο πώς θα το αστυνομεύσεις? Θα έχουμε
ένα τροχονόμο σε κάθε διασταύρωση. Αυτό είναι και πώς μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία. Δεν είναι εύκολο. Ούτε η τροχέα διαθέτει όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό για να το αστυνομεύσει. Δεν ξέρω, ας πούμε, στην Παγασόν, για παράδειγμα, ή στον περιφερειακό του Βόλου, να πάρω το Βόλο, ή ξέρω εγώ στην Ρώμη Πολυτεχνείου, στη Λάρισα ή στη Λαγού, σε μεγάλες αρτηρίες, πόσο μπορεί να τηρηθεί αυτό το όριο των 30 χιλιόμετρων, έτσι δεν είναι? Ναι, στον περιφερειακό του Βόλου, επειδή είναι περιαστικός δρόμος, έχουμε προτείνει σε κάθε διασταύρωση να γίνει κυκλικός κόμβος. Αυτό αυτόματα είναι ρυθμιστής ταχυτήτων. Δεν μπορεί ο άλλος να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και όταν περάσει από πράσινο να τρέχει με ταχύτητα 120-130. Τα έχω παρατηρήσει και τα έχω μετρήσει αυτά τα θέματα. Στην Ρώμη Πολυτεχνείου, στις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα, μπορούμε να έχουμε ρυθμιστές ταχυτήτων. Δηλαδή, έχουμε κάποιες διαβάσεις όπου έχουμε σημαντική ροή πεζών. Θα την κάνουμε υπερυψωμένη, με ένα πλάτος 5-6 μέτρα. Το αυτοκίνητο θα ανεβαίνει ολόκληρο πάνω στη διάβαση, αλλά και μόνο που έχουμε διαφορετικά υλικά, διαφορετική υφή, δηλαδή διαφορετικό χρώμα κτλ. Αυτόματα όλα αυτά λειτουργούν σαν ρυθμιστές ταχύτητα. Ναι. Τα περιβόητα σαμαράκια βοηθάνε. Πάρω έναν άλλο δρόμο που επίσης έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα συχνά, στη Λάρισα αυτή τη φορά. Η οδός Βόλου, η περιβόητη. Έχουμε συνεχώς και ατυχήματα και δυστυχήματα. Μέχρι να γίνει το κομμάτι του περιφερειακού που θα βγάλει την βαριά όχληση, έτσι, που θα ξεκινάει εκεί λίγο πριν από το Πλατήκαμπο και θα βγαίνει προς τη Νέα Σμύρνη, κάποια σαμαράκια, κάποια φανάρια, κάποια πεζοφάναρα δεν έχουν δώσει λύσεις. Τα σαμαράκια, καταρχάς τα σαμαράκια απαγορεύονται από εκεί που διέρχεται η δημόσια συγκοινωνία και δεν έχουμε σημαντικούς λόγους να βάλουμε σαμαράκια. Όταν πρωτομπήκαν, επειδή οι δήμαρχοι τα έβαζαν παντού, αυτό δημιούργησε την ανάγκη να απαγορευτούν από παντού. Είναι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Εντάξει, αυτό... και η αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που τρίβαν τα χέρια τους ήταν αυτοί που έχουν τα μορτεσέρ, τα καροσέρι. Αυτό που σας λέω για τις υπερυψωμένες διαβάσεις, αυτά επιτρέπονται, είναι με φεκ του 2013, είναι μεγάλες διαβάσεις, έχουμε ράμπες με κλίση 1:10, δεν υποφέρουν τα μορτισέρ από αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι είναι διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό υλικό, ακόμα και μηδέν υπερύψωση να έχει, λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτούς που αναπτύσσουν ψηλές ταχύτητες. Εγώ τα προτείνω παντού και τα εφαρμόζω παντού. Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί αυτά που προτείνετε είναι και υλοποιήσιμα ρεαλιστικά με τους πόρους που διαθέτει κάθε φορά το δημόσιο. Άλλο ένα άλλο παράδειγμα. Όχι τόσο στο Βόλο, αλλά στη Λάρισα είναι εμφανές ότι η σιδηροδρομική γραμμή κόβει την πόλη στα δύο. Και έχουμε και συχνά. Τώρα βέβαια δεν λειτουργεί και ο Θεσσαλικός εδώ και 2 χρόνια μετά, ειδικά μετά τον Ντάνιελ. Αλλά αυτό πώς μπορεί να λυθεί? Άλλος λέει υπόγεια διάβαση. Υπόγεια διάβαση ή υπογειοποίηση των γραμμών. Αυτά ξέρουμε ότι είναι κοστοβόρα. Στο τέλος, ενώ προτείνονται, είναι αυτό το wishful thinking που λέτε. Ενώ προτείνονται, ποτέ δεν εφαρμόζονται, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές σκέψεις από παλιά. Εδώ ισχύει το άλλο. Ήμουν νιός και γέρασα. Από τότε που κατέβηκα το 95-96 Θεσσαλία, συζητούμε τι θα γίνει με την πόλη που κόβεται από το σιδηρόδρομο κτλ. Είναι κοστοβόρο η υπογειοποίηση. Υπάρχουν λύσεις να μεταφερθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός κάπου. Να πάει προς τα Πλατήκα που ακούγεται, ναι. Να πάει προς το βορρά. Και αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε το αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο από ό,τι ψιθυρίζεται. Ναι, κάπου και προς το Κουλούρι λένε. Ναι, σωστά, ναι. Ναι. Άρα όλα αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν συνδυασμένες μεταφορές. Άρα ο σιδηρόδρομος, το ότι πρέπει να μεταφερθεί προς τα εκεί και να φύγει έξω από την πόλη, είναι ένα αρχικό κόστος, αλλά είναι μοναδική λύση. Οι υπογειοποιήσεις είναι πολύ δύσκολες. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει εδώ, κύριε καθηγητά, και νομίζω θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς πολύ περισσότερο από μένα, γιατί είναι και η ειδικότητά σας. Το έχω δει και σε μεγάλες πόλεις. Ξεκινάμε τους περιφερειακούς. Να πάρουμε και τη Θεσσαλονίκη ακόμα, που την ξέρω καλά, γιατί σπούδασα εκεί. Και λέμε ότι την πάμε όσο δυνατόν πιο έξω από την πόλη, έτσι ώστε να μην ενοχλεί. Και στο τέλος η αστική ανάπτυξη φτιάχνει μια λεωφόρο στο κέντρο παράκεντρο μιας πόλης. Πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει, αρχίζει να συμβαίνει και με τον περιφερειακό του Βόλου. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται οικιστικά ο Βόλος και πάνω από τον περιφερειακό και πλησιάζει προς τους παραδοσιακούς οικισμούς που είχαμε στο Πήλιο. Το ίδιο έχει συμβεί και στην περιφερειακή Λάρισα Τρικάλων, που και εκεί αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμα και γύρω από το σιδηρόδρομο. Αυτά είναι που μας ανησυχούν. Πώς μπορείς να κάνεις ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πάνω σε αυτά? Να σας πω, είναι θέμα στρατηγικού σχεδιασμού. Στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, αυτό που έχουμε,
δεξιά και αριστερά δεν έχουν επιτραπεί οι χρήσεις γης. Το ξέρω γιατί τους περισσότερους ανισόπεδους κόμβους στον περιφερειακό τους έχω σχεδιάσει εγώ. Οπότε ξέρω πολύ καλά τις δεσμεύσεις. Αν αποτρέψεις όλο αυτό το πράγμα ή αν έχεις ένα εκτεταμένο δίκτυο παραπλεύρων οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση. Ναι, αλλά για να αρχίσει να λειτουργεί η πόλη, ξαναρχίσει και φτιάχνεις και το flyover τώρα. Γιατί έβλεπες ότι και αυτό φρακάριζε. Το flyover δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσει τις λύσεις που περιμένουμε κλπ. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι δυναμικά. Ναι. Το να μεταφερθεί ο σιδηρόδρομος και στην Λάρισα αλλά και στο Βόλο, το λέω εδώ και καιρό. Και στο Βόλο, βέβαια. Γιατί και χωρίζει το Βόλο από τη Νέα Ιωνία. Στην ουσία δεν επιτρέπει τα δύο πολεοδομικά συγκροτήματα να ενοποιηθούν. Τι είναι, ένα ποτάμι και ένα σιδηρόδρομος χωρίζει την πόλη στα δύο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και το κομμάτι του σιδηροδρόμου που θα μείνει μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο και να αποδοθεί στους κατοίκους και να είναι εξαιρετικό. Αυτά θέλουν κάποιες γενναίες αποφάσεις. Ναι, αυτό το είδαμε στον Πλαταμόνα, για παράδειγμα. Σταμάτησε ο σταθμός στον Πλαταμόνα, όσοι έχουν πάει, και σιγά σιγά αναπτύσσεται μια δραστηριότητα γύρω-γύρω από τις παλιές γραμμές. Είναι πιο φυλασσόμενες οι καινούργιες. Ενώ στη Λάρισα, ακόμα στη Νέα Σμύρνη, κάποια χοπετάσματα προσπαθούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Αυτές οι γενναίες αποφάσεις ζητάμε από τους πολιτικούς να τις πάρουν και γι' αυτό εκλέγονται, για να παίρνουν γενναίες αποφάσεις οι οποίες θα είναι προς το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, ό,τι έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια αλλά και με τα οδικά δίκτυα, μόνο με γενναίες αποφάσεις μπορούν να λυθούν. Βλέπετε, στην Αθήνα που δεν πάρθηκαν οι γενναίες αποφάσεις όταν έπρεπε, κάθε μέρα μιλάμε για τις ουρές χιλιόμετρων στο Κηφισό, μιλάμε για την Αττική Οδό. Ξέρετε, πριν από την οικονομική κρίση και πριν από τον κορονοϊό, επειδή λόγω της ειδικότητας μου εμπλέκομαι σε αυτά, μιλούσαμε για μια Αττική Οδό σε δεύτερο επίπεδο, μια διόροφη Αττική Οδό, γιατί είχαμε το μποτιλιάρισμα από τότε. Και το ξέραμε ότι θα έρθει. Και ξέραμε ότι μετά την οικονομική κρίση και μετά τον COVID θα μας έρθουν οι παλιές καταστάσεις και μάλιστα επιδεινωμένες, γιατί είχε αυξηθεί η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου. Δεν πήραμε τις αποφάσεις. Τώρα είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Πολλά από αυτά τα έργα τα ελέγχω από άψη οδικής ασφάλειας εγώ και βλέπω ότι είναι πολύ περιορισμένες οι κυκλοφοριακές τους δυνατότητες. Στη Λάρισα και στο Βόλο που έχουμε τη δυνατότητα, ειδικά στη Λάρισα που είναι μια απλωμένη πόλη, ο Βόλος είναι πιο δύσκολος όσον αφορά τα ανάγλυφα. Η Λάρισα που είναι απλωμένη πόλη μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και τα οποία να ανεβάσουν κατακόρυφα και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, αλλά κυρίως τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Σας ξαναλέω, δεν ανέχομαι πια να κλαίνε. Είχαμε πρόσφατα, προχθές, το θάνατο ενός συναδέρφου από την Επιτροπή Ερευνών. Ένα νέο παιδί, το οποίο στη Δευτέρα Νοεμβρίου, αν είναι δυνατόν στο κέντρο του Βόλου, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο το οποίο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Έπεσε αυτός πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο σταμάτησε απότομα. Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε. Θα πρέπει σε όλα αυτά, 30 και αν είναι υπερβολικό, 40 ή 50, να το εξασφαλίζουμε με τον τρόπο που το σχεδιάζουμε αυτό το πράγμα. Εδώ στην αναλήψεω στο Βόλο, βλέπει κανείς ότι αν πετύχει 1-2 φανάρια στη σειρά πράσινα, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα όσοι θέλει. Αυτά δεν μπορούμε να τα επιτρέπουμε. Και ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι ακριβές λύσεις. Θέλει στοχευμένες λύσεις, έτσι ώστε να αποτρέπουμε τα δυσάρεστα. Τα δυσάρεστα ποια είναι? Με τα διασταυρώσεις. Πόσο μας κοστίζει η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα ορατότητας? Φτάνει σε μια διασταύρωση που δεν είναι σηματοδοτημένη και κάνεις το σταυρό σου να περάσεις γιατί δεν βλέπεις ποιος θα σου έρθει από την άλλη μεριά και με τι ταχύτητα. Αυτά είναι εύκολα να γίνουν. Ναι. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί τη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη δεν έχει γωνίες. Προσπαθούν όλα να τα κάνουν κυκλικά. Από παλιά που είχαν ακόμα άμαξες, γιατί είχαν από τις άμαξες ακόμα ατυχήματα και δυστυχήματα. Και με τον τρόπο αυτό, φυσικά, γιατί οι γωνίες ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχουμε παρκάρισμα στην πόλη, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει και λίγο από εδώ από την ορατότητα και λίγο από εκεί. Βγαίνει κάποιος σε διασταύρωση, δεν έχει ορατότητα, γίνεται το ατύχημα. Έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Και ξέρετε, με ενοχλεί. Πριν από 2 χρόνια το Υπουργείο Συντορικών είχε βγάλει ένα πρόγραμμα για οδική ασφάλεια, για έργα οδικής ασφάλειας. Αφού ξοδέψανε, ποιος είχε κάνει μελέτη οδικής ασφάλειας, ελάχιστη δήμη. Στο Δήμο Βόλου, λοιπόν, που κάναμε εμείς, προτείναμε πάρα πολλά αντικείμενα που είναι οδικής ασφάλειας, όχι ασφαλτοστρώσεις. Οι ασφαλτοστρώσεις είναι οι συντηρήσεις που έχει υποχρέωση ο Δήμος ή η Περιφέρεια να τα κάνει. Εκεί, λοιπόν, που προτείναμε έργα οδικής ασφάλειας, είχε ένα προϋπολογισμό ο οποίος ήταν γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια, ήταν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος. Ξαφνικά του είπαν ότι θα σου δώσουμε ένα 200. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο σκέφτου.
Δηλαδή είναι ολίγων από οδική ασφάλεια, αυτό λένε. Ολίγων έγκυος και... δεν υπάρχει. Ή έχεις οδική ασφάλεια, δεν έχεις. Τώρα φύγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί λέει ότι πληρώνω τους φόρους μου, όπως τους πληρώνω, έχει παταχθεί η φοροδιαφυγή, κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια, και με τους τροϊκανούς που μας έβαλαν σε κάποια ρότα. Και ζητάω 2-3 πράγματα που είναι τα βασικά κοινωνικά αγαθά που περιμένω ως ανταπόδοση από το κράτος. Δημόσια και καλή δωρεάν παιδεία, δημόσια και καλή δωρεάν υγεία και ασφάλεια. Αυτά τα τρία είναι τα βασικότερα αγαθά. Σε κανένα από αυτά δεν τα πάμε καλά. Και η ασφάλεια είναι και η οδική κυρίως, γιατί αφορά ζωές, αλλά είναι και η ασφάλεια από πυρκαγιές, η ασφάλεια από πλημμύρες. Έτσι δεν είναι? Όπου και εκεί υστερούμε. Και εδώ λέει κάποιος, τελικά σε αυτή τη χώρα λειτουργούμε με κάποιο σχεδιασμό από τεχνοκράτες ανεξαρτήτως πολιτικών πιέσεων και παραγωγισμών, ή πάμε ως έτυχε, δηλαδή ας πάρουμε τα αντιπλημμυρικά. Ή όχι, ας πίνουμε στην οδική ασφάλεια. Προφανέστατα, επειδή αναπτύσσεται η Κρήτη, πρέπει να γίνει ο ΒΟΑΚ, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλά θύματα. Προφανέστατα και στον δρόμο Πάτρας Πύργου, την Ηλία οδό, εν πάση περιπτώσει, είχαμε πολλά ατυχήματα. Αλλά προφανέστατα και δρόμοι όπως ο Βόλος Φάρσαλα, ο Φάρσαλα Λάρισα ή ο Ελασσόνα Κοζάνη, δεν μπορούν, εφόσον παίρνουν αυτό το φόρτο και εφόσον βλέπουμε ότι έχουν και μια βαριά όχληση, γιατί κάποιοι θέλουν να αποφύγουν τα διόδια στο πέταλο του Μαλλιακού, να τους αφήνουμε ως έτυχε και να λέμε μετά, όπως λέτε, να αρχίνουμε κροκοδίλια δάκρυα, σκοτώθηκε στο... Καρμανιόλα, λέει ο δρόμος Λάρισα Φάρσαλα. Προφανώς είναι Καρμανιόλα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, οι μόνες μελέτες οδικής ασφάλειας που είχαν γίνει, οι οποίες είναι βέβαια παροχημένες, είναι αυτές που έκανε πριν από καμιά δεκαετία η Εγνατία Οδός και έπιασε όλο το εθνικό δίκτυο και το επαρχιακό εκτός των αυτοκινητοδρόμων. Από αυτά τα πράγματα στη συνέχεια, και δεν ήταν μελέτες που γίνανε κάποιες μελέτες επί δορυφορικών εικόνων και χαρτών κτλ. Δεν ήταν μελέτες φωτογραφικές, αποτυπώσεις σε κόμβους κτλ. Από αυτά όλα που είναι για την οδική ασφάλεια, έχει υλοποιηθεί κάτι? Έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα. Τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν για ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες καλές είναι, δεν λέω, αλλά είναι το πρώτο αυτό? Δηλαδή, ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι καλά ασφαλτοστρωμένος και έχει προβλήματα και με φθορές κτλ., είναι πιο σημαντικός να ασφαλτοστρωθεί σε ένα μεγάλο μήκος από το να φτιάξουμε ένα, δύο, τρεις κόμβους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι? Ξέρετε, είναι τόσο χαμηλό το κόστος. Ένας κυκλικός κόμβος, απλώς, χωρίς να είναι υπερπαραγωγές όπως έχουμε, ας πούμε, στο Βόλο ή κάπου αλλού, μπορεί με 200-250 χιλιάρικα να φτιάξει κανείς έναν κόμβο εξαιρετικό, ο οποίος να λειτουργεί. Η ανθρώπινη ζωή κοστίζει γύρω στα 2 εκατομμύρια του Έλληνα, γιατί του Γερμανού κοστίζει περισσότερο ανάλογα με το ΑΕΠ. Με 2 εκατομμύρια, αν γλιτώσουμε μια ζωή, φτιάχνουμε, διαιρέστε τα 2 εκατομμύρια με το 250 και βγάζουμε 8 κόμβους, αν κάνω. Άρα, τι είναι ακριβό και τι είναι φτηνό? Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή όλα λειτουργούν ανταγωνιστικά, δεν μπορούν να δίνουν λεφτά για την οδική ασφάλεια και να γίνονται ασφαλτοστρώσεις ή εξοραϊσμοί ή αναπλάσεις. Δεν είναι οδική ασφάλεια οι αναπλάσεις. Και απ' την άλλη, θα πω και το άλλο. Αν κάποιος δεν θέλει να μπει ούτε στον Παθέ, ούτε στον Ε65 για να γλιτώσει διόδια και είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού και μπαίνει σε ένα δρόμο όπως είναι ο Λάρισα Φάρσαλα, για παράδειγμα, έτσι, και προκαλεί ατύχημα, πρέπει να είναι αυστηρές και οι ποινές, έτσι. Θα μου πεις, θα αποδείξει νομικά ότι ξέρετε κάτι, είχα μια θιά στο Ζάπιο και πήγα να τη χαιρετήσω. Ξέρω, εγώ λέω παραδείγματα διάφορα. Ή στην παλιά Βόλου. Θα έπρεπε κανονικά να πηγαίνει τον Παθέα, αφού ξεκινάς από Θεσσαλονίκη να πας Αθήνα. Να παραδώσεις, ξέρω εγώ, γάλα, ξέρω εγώ τι να παραδώσεις. Τι δουλειά έχει στο Στεφανοβίκιο? Ναι, καταρχάς, ο Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να κινείται εκτός αυτοκινητοδρόμων, αλλά να κινείται με ασφάλεια και εκεί που πρέπει να κινηθεί κανείς. Και στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου και στον δρόμο προς Φάρσαλα μπορούμε να έχουμε ένα δρόμο ο οποίος να είναι ασφαλής με χαμηλότερες ταχύτητες. Και να σας πω πόσο εύκολα μπορεί κανείς να το αποτρέψει. Ας βάλει τα γνωστά μεικτά κλιμάκια που ελέγχουν τα φορτηγά δειγματοληπτικά να κάθονται τρεις μέρες τον ένα, τρεις μέρες τον άλλο, και θα σας πω εγώ κατά πόσο θα κινούνται όλοι αυτοί για να γλιτώσουν τα διόδια. Το καταλαβαίνω. Νομίζω και επί Σπίρτζη είχε γίνει το να μην πηγαίνουν στους παραδρόμους των εθνικών οδών κτλ. Και δεν ξέρω πόσο περπάτησε ή πόσο δεν περπάτησε. Ακόμα και επί κυρίου Σουφλιά, αν θυμάστε, γίνανε όλοι αυτοί οι Θεσσαλικοί, ας πούμε, σαν αυτοκινητόδρομοι,
Και φώναζε και ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, κυρίως φώναζε ο Ε65 κτλ. Γιατί έχαναν χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι, ας έχουμε δρόμους οι οποίοι είναι εθνικές οδοί ασφαλείς, χωρίς να είναι αυτοκινητόδρομοι, και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κινούνται με ψηλότερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη άνεση να πηγαίνουν στους αυτοκινητοδρόμους. Αλλά να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Μετά να σας πω το άλλο. Τρελαίνομαι όταν βλέπω κόσμο να αντιδρά για τις κάμερες. Οι κάμερες για την κυκλοφορία δεν μας καταγράφουν να αποτυπώσουν τα πολιτικά μας, πιστεύω. Είναι για την θέματα της οδικής ασφάλειας, τα θέματα της, του ελέγχου της κυκλοφορίας. Κάναμε κάποτε μία πρόταση να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο θα ελέγχει όλο το Βόλο από άποψη κυκλοφορίας, πώς λειτουργούν τα φανάρια, πώς λειτουργεί η ελεγχόμενη στάθμευση. Ένα, αν το θέλετε, σαν το κέντρο που έχει ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, που τα παρακολουθεί όλα. Αυτό θα δίνει λύσεις και εκεί που υπήρχε πρόβλημα θα δίνει λύσεις. Δεν νοείται μια σηματοδότηση να είναι η ίδια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να έχουμε προγράμματα ευέλικτα, ανάλογα με διάφορους αισθητήρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτά όμως θέλουν χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό όλοι οι Δήμοι, τα Υπουργεία Εσωτερικών, τα Υπουργεία Υποδομών πρέπει να χρηματοδοτούν αυτές εδώ τις λύσεις. Ξέρετε, τα ITS, Intelligent Transport Systems, γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις. Εγώ πηγαίνω κάθε δύο χρόνια στο Άμστερνταμ και όταν γυρνάω, γυρνάω με πρόθυρα κατάθλιψης, γιατί βλέπω ότι πώς εξελίσσεται ο κόσμος, πώς προοδεύει και πόσο πίσω έχουμε μείνει εμείς. Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ακούω, ας πούμε, για τις κάμερες, η Περιφέρεια Αττικής θα βάλει τόσο ωραία η Περιφέρεια Αττικής. Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο το λεκανοπέδιο, είναι και πιο έξω. Τι γίνεται στο Βόλο, τι γίνεται στη Λάρισα. Και γιατί να μας ενοχλούν οι κάμερες της που ελέγχουν την κυκλοφορία, τίποτα άλλο. Μόνο την κυκλοφορία. Γιατί να μας ελέγχουν. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Κάτι τελευταίο. Το οδικό δίκτυο στα ορεινά, εκεί που έχουν πληγεί από τον Ντάνιελ, πού βρίσκεται η όλη υπόθεση εκεί. Ξέρω ότι ειδικά στον Ασπροπόταμο αλλά και στην ορεινή Αργηθέα είναι βομβαρδισμένο τοπίο ακόμα. Θα μου πείτε πόσο κόσμο ζει εκεί. Δεν πρέπει να του διώξουμε και αυτού του ανθρώπου προφανώ, έτσι. Το οδικό δίκτυο, η καταστροφή του οδικού δικτύου και η μη αποκατάστασή του γρήγορα διαταράσσει και την κοινωνική συνοχή. Κάποιος γιατί να μένει εκεί πάνω και να αισθάνεται ότι είναι παρατημένος και δεν ασχολείται κανείς. Τα έργα σε επίπεδο Υπουργείου, από ό,τι είχε πει και ο Υπουργός, ο κ. Υπουργός, τελειώνουν τώρα και θα ξεκινήσουν οι μελετοκατασκευές. Αυτά που έπρεπε το Μάιο. Το Μάιο ήταν η πρώτη, θυμάμαι έτσι. Από εκεί και πέρα, με το σταγονόμετρο δίνει λεφτά στους Δήμους για τα ορεινά τρίκαλα, για το Μετέωρα και πάνω, Ασπροπόταμο, Μαλακάση, όλα αυτά, Καστανιά, τα βλέπω όλα αυτά. Τα χρήματα είναι πολύ λίγα τα οποία δίνονται και δίνονται με το σταγονόμετρο στη γεωλεξία. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε χρήματα, γνωρίζω ότι είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές, αλλά και σε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν προτεραιοποιήσεις, να δούμε ποια είναι τα σημαντικά, ποια πρέπει να γίνουν πρώτα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντική δουλειά. Το δίκτυο του πλοίου που είχαμε επίσης καταστροφές, υπάρχει μια αποκατάσταση? Σε κάποια πράγματα υπάρχουν αποκαταστάσεις. Θα έχετε ακούσει και το Δήμαρχο Βόλου να λέει τα σχετικά με αυτό. Απλώς το δημόσιο και με τις διαδικασίες του είναι πάρα πολύ αργό. Οι μελέτες, οι κατασκευές έπρεπε να γίνονται με γρήγορους ρυθμούς. Οι μελετοκατασκευές είναι μια καλή λύση, ενδεδειγμένη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε στο θέμα του αποκαθιστώ. Πρέπει να στεκόμαστε στο θέμα του αποκαθιστώ και τα κάνω ανθεκτικότερα. Μπράβο. Για έναν επόμενο Ντάνιελ. Για έναν επόμενο Ντάνιελ. Να ξαναέχουν όπου δεν υπάρχουν οχετούς ανακούφισης, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να μην καταραίωμε την πρώτη μεγάλη βροχή. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, ξέρω ότι είστε σχεδόν έτοιμοι από πλευράς μελετών για την αντιπλημμυρική προστασία του πλοιοδομικού συγκροτήματος. Πού βρισκόμαστε εκεί, κύριε καθηγητά? Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι από άποψη μελετών, γιατί τώρα υπογράφτηκε επιτέλους η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια, το Δήμο Βόλου και το Πανεπιστήμιο. Θα ξεκινήσουμε σε 8 μήνες, θα είναι τελειωμένες οι μελέτες, αλλά επειδή δεν μπορώ να περιμένουμε στο τέλος, σταδιακά θα γίνονται μελέτες, θα δίνονται τέτοιοι δημοπράτες και θα γίνονται κάποια έργα, τα πιο επίγοντα καταρχάς, έτσι ώστε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία. Και ξέρετε, είναι και ναι, το άλλο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα θέμα με τη Λαρίση. Θυμάμαι το έλεγε τις προάλλες και ο πρόεδρος της ΔΕΗΑΜΒΑ, ο Αργύρης ο Κοπάνας. Εκεί ίσως πρέπει να ξεκινήσουν λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να ξεκινήσω γρήγορα. Περιμένω αυτή τη βδομάδα να ξεκινήσει το έργο από τον ειδικό λογαριασμό από την Επιτροπή Ερευνών και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε οι υδρολόγοι, ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Μιλόπουλος, ο καθηγητής και οι δύο καθηγητές είναι, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό την υδρολογική μελέτη, αλλά από εκεί και πέρα σηκώνουμε τα μανίκια για τα έργα. Τα έργα τα οποία θα είναι η τάφρος στο περιφερειακό, απαράδεκτο να μην υπάρχει τάφρος που θα συγκρατήσει τα πρώτα. Αλλά και από εκεί και πέρα, ψηλότερα, τα ρέματα που έρχονται στο Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και από Αγριά και από την άλλη μεριά. Έχουμε από ψηλά που πρέπει να κάνουμε κάποια έργα, γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε το νερό και κυρίως τις φερτές, τη στερεοπαροχή, τις φερτές ύλες, να φτάσουν στο πολεοδομικό συγκρότημα. Ό,τι και να κάνουμε, αν φτάσουν κάτω, δεν σωνόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι παρεμβάσεις να είναι ψηλά. Mm-hmm. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαμε και σήμερα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.